Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Center, είναι η εκπομπή Pre-News, το καθημερινό ραντεβού με την ενημέρωση στις 8 για όλη τη Βορειοανατολική Ελλάδα μέσω του δικτύου της DGA και για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Cita Vision. Δύο τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Το πρώτο αφορά τον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια επίσκεψη η οποία, όπως ενδεχομένως ήδη έχετε μάθει, διακόπηκε ευνηδίως χθες βράδυ, δεδομένου ότι έφτασε η είδηση και στην κυρία Κουντουρά όσο και στους βουλευτές ότι θα έπρεπε ευσπευσμένα να σπεύσουν στο κοινοβούλιο, διότι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια ονομαστική ψηφοφορία για μια τροπολογία της ίστατης στιγμής, μια τροπολογία που αφορούσε το μέλλον του εργοστασίου της ΕΚΑΠ στη Ξάνθη, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και δυστυχώς ακόμη και το μέλλον ενός εργοστασίου όπως αυτό της ΕΚΑΠ στη Ξάνθη είναι αντικείμενο μιας μάχης εντυπώσεων και όχι ουσίας στο Κοινοβούλιο. Αλλά πάμε να δούμε τι έγινε με τον απόϊχο της επίσκεψης της Έλενας Κουντουρά στην περιοχή. Είναι μαζί μας το στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και μέλος της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Γιώργος Τσακίρης. Χαίρετε κύριε Τσακίρη. Καλησπέρα κύριε Σπιτσέρη και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Τσακίρη, ήσασταν από αυτούς που είχατε το δύσκολο έργο να ακολουθείτε κατά πόδα στην Υπουργό ή μάλλον να προηγήσετε, γιατί όταν έρχεται ένας υπουργός και κάποιοι έχουν την ευθύνη της κατάρτισης και της υλοποίησης του προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται δύο βήματα πριν και τρία βήματα πίσω από τον επίσημο προσκεκλημένο. Σωστά. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε γνώστες όλων των διαδικασιών. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο. Πώς πήγε αυτή η περιοδία, πού διακόπηκε ευνηδίως? Μπορώ να πω ότι είναι σε όλους πλέον αποδεκτό ότι ήταν μία άκρως επιτυχημένη επίσκεψη, καθότι αφορούσε τα προβλήματα του τόπου αλλά και η αντιμετώπιση τους από την Υπουργό, την κυρία Κουντουρά, τα οποία συζητήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Και ήταν ακριβώς επιτυχημένη επειδή τα προβλήματα τέθηκαν επιτάπητος, δεν βγήκαν μόνο φωτογραφίες και βγαίνει αυτό το συμπέρασμα και από τις δηλώσεις τόσο του Δημάρχου Νέστου, του κ. Τζομπανόπουλου, αλλά και από αυτές του Δημάρχου Θάσου, του κ. Χατζημανουήλ. Ο ίδιος ο κ. Χατζημανουήλ, μάλιστα, είπε ότι είμαστε ευτυχείς διότι για πρώτη φορά υπουργός τουρισμού, δεν ξέρω αν είναι έτσι, επισκέπτεται το νησί όχι για εθιμοτυπικούς λόγους, αλλά για να καθίσει να συζητήσουμε το ποια είναι τα προβλήματα. Και όντως ήταν μια σύσκεψη η οποία κράτησε περίπου τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να μας βγάλει και λίγο εκτός προγράμματος. Άρα λοιπόν κρίνω και νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη επίσκεψη και δεν σας κρύβω ότι από σήμερα έχουμε ξεκινήσει ήδη τις προσπάθειες για να προσπαθήσουμε να την ολοκληρώσουμε κιόλας. Να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος αυτής, δηλαδή την επίσκεψη της Υπουργού στην Καβάλα. Ελπίζω να το πετύχουμε κι αυτό. Να ξεκινήσουμε τώρα από το. Ήρθε. Το σημαντικό είναι καταρχάς ότι ήρθε η Υπουργός Τουρισμού. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η συνάντηση, ότι οι συναντήσεις που είχε δεν ήταν δημοτικού χαρακτήρα, αλλά πράγματι ήταν ουσία, συζητήθηκαν πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Το μετά τι γίνεται. Στο μετά. Το να μείνουμε στην ουσία δεν έχει καμιά ιδιαίτερη ουσία, θα πω εγώ. Το να μείνουμε στην επιφάνεια. Δηλαδή, καταγράφηκαν τα προβλήματα. Προφανώς και η κυρία Κουντουρά έχει μια πολύ πιο σαφή εικόνα από αυτή που είχε για αυτή την περιοχή. Όντως. Τώρα, στην πράξη, τι μπορεί να προχωρήσει από όλα όσα καταγράφηκαν σε αυτή την επίσκεψη? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Για να πάρουμε λιγάκι τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η επίσκεψη ξεκίνησε από την συνάντηση που είχε η κυρία Κουντουρά με τον Δήμαρχο Νέστου και τους παράγοντες, τους τοπικούς που ασχολούνται με τον τουρισμό, αντιδημάρχους, στο πρώην Δημαρχείο της Κεραμωτής. Μπορώ να πω ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν και είναι φλέγοντα για τον Δήμο Νέστου όσον αφορά την περιοχή της Κεραμωτής δεν είναι της απολύτου αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και της Υπουργού. Συζητήθηκε κυρίως η διέλευση των βαρέων οχημάτων μέσα από την Κεραμωτή για να επιβαρυνθούν στα φέρυποτς για Θάσο.
ένα δεδομένο, ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα επηρεάζει την τουριστική εικόνα της Κεραμωτής και του Δήμου Νέστου, της παράλιας ζώνης του Δήμου Νέστου. Αλλά όσον αφορά την απόδοση λύσης, το Υπουργείο Τουρισμού είναι συναρμόδιο και όχι αποκλειστικός αρμόδιο. Άρα, αυτό που μπορεί να κάνει η κυρία Κουντουρά είναι να προωθήσει τις όποιες προτάσεις εναλλακτικές παρουσιαστούν, ούτως ώστε να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό από πάρα πολλές απόψεις. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν τα παραλιακά αναψυκτήρια που υπάρχουν στην Κεραμωτή, στην παράλια ζώνη του Δήμου Νέστου, και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά σε σχέση με τον καθορισμό της αιγαλίτιδας ζώνης, το κατά πόσο είναι παράνομα ή μέρος από αυτά είναι παράνομα ή όχι. Και μάλιστα στο δεύτερο σκέλος. Σε αυτό το σημείο να υποχρεώνει το Δήμος, όπως είπε ο Βαγγέλης Τσοπανόπουλος, ο Δήμαρχος Νέστου, να. Για 10 μέτρα να αναγκαστεί να τα κατεβάσει. Να κατασκευάζει παραδίπλα άλλα αναψυκτήρια προκειμένου να αποκαθιλώσει, να γκρεμίσει τα προηγούμενα, διότι δεν υπάρχει τρόπος αυτά να νομιμοποιηθούν. Ναι, ισχύει. Και μιλάμε για πυροελάχιστα. Και αυτό είναι τρέλα, απλά. Εντάσσεται στο γνωστό γραφειοκρατικό πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου, το οποίο ταλανίζει το ελληνικό κράτος δεκαετίες τώρα. Ένα τρίτο θέμα που συζητήθηκε ήταν οι προσπάθειες επαναλειτουργίας αλλά και ανάπτυξης του δημοτικού κάμπινγκ. Να σας πω ότι έγινε επίσκεψη και στο δημοτικό κάμπινγκ για να δει και η κυρία Κουντουρά και οι άλλοι φορείς το ποια είναι η κατάσταση εκεί. Να πούμε ότι την κυρία Υπουργό συνόδευε η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, η κυρία Κουρνέτα, και σε ένα ψυκτήριο. Φυσικά η κυρία Κουντουρά έμεινε έκθαμβη από την ομορφιά της περιοχής και εν κατακλείδη συζητήθηκε και το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Δήμος Νέστου με την κατασκευή του βιολογικού της Κεραμωτής, ένα έργο το οποίο έμεινε στη μέση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λακκούβες σε όλο το μήκος και πλάτος των οδών της Κεραμωτής. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η κυρία Κουντουρά μπορεί να προωθήσει προσλύση. Δεν είναι της απολύτου αρμοδιότητας. Στη Θάσο όμως υπήρχαν ζητήματα πέρα από τα. Συζητήθηκε για πάρα πολλή ώρα η αύξηση του ΦΠΑ στο νησί και η εξαίρεση της Θάσου από τα νησιά τα οποία δεν απολαμβάνουν πλέον αυτό το προνόμιο. Εκεί που μπορεί όμως να βοηθήσει ήταν καταρχήν το ότι διευκρινίστηκε ότι η μαρίνα του Λιμένα ανήκει πλέον στο Υπουργείο Τουρισμού διαχειριστικά, γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι ανήκει στον ΕΟΤ ή στην ΕΤΑΔ ή οπουδήποτε αλλού. Η κυρία Κουντουρά διευκρίνησε ότι ανήκει πλέον στο Υπουργείο Τουρισμού και είναι πολύ πιθανό σε άμεση συνεργασία πλέον με τον Δήμο Θάσου να προωθηθούν κάποιες λύσεις σε μια άμεση επικοινωνία που θα υπάρχει μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου. Οπότε δεν αποκλείω τους αμέσως προσεχείς επόμενους μήνες να έχουμε εξελίξει το συγκεκριμένο θέμα της διαχείρισης και της ανάπτυξης της μαρίνας του Λιμένα. Όπως επίσης και το ζήτημα της ανάπτυξης του ήδη υπάρχοντος λιμένα της Θάσου. Το σημείο δηλαδή στο οποίο φτάνουν τα ferry boats. Εκεί συζητήθηκε πάρα πολύ διεξοδικά η προοπτική της ανάπτυξης ενός νέου προβλήτα στο οποίο θα μπορούν να λιμενίζονται κρουαζιερόπλια. Με βάση και τις επαφές τις οποίες έχει κάνει η κυρία Κουντουρά με διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας, υπάρχουν projects τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και στη Θάσο, σε συνεργασία φυσικά με τον Δήμο Θάσου, τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις και σε αυτό το τομέα. Άρα αυτά τα δύο είναι νομίζω από τα ζητήματα τα οποία πιθανόν να έχουμε κάποιες εξελίξεις με πρώτο αυτό της Μαρίνας του Λιμένα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως επίσης δεν αποκλείω και μία προσπάθεια παρέμβασης της κυρίας Κουντουρά για την εξεύρεση λύσης, για την εκμετάλλευση του ξενία της Θάσου, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει υπάρξει ήδη ένας άγνωστος διαγωνισμός. Θα υπάρξει μια προσπάθεια και από πλευράς του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να προωθηθεί μια λύση αναπτυξιακού χαρακτήρα και στον συγκεκριμένο τομέα. Συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα σε μια τρίωρη, όπως σας είπα, συζήτηση, παρουσία μάλιστα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν αποκλείστηκε κανένας. Ήταν παρόντες εκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αμυθίτα τον κύριο Αντωνιάδη και φυσικά τον Δήμαρχο τον κύριο Χατζημανουήλ, ήταν ο Δασάρχης Θάσου, ήταν ο πρόεδρος των ξενοδόχων,
Ήταν όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, έμεσα ή άμεσα, ξενοδόχοι. Πρόσφατη ένωση ξενοδόχων του πρόεδρου. Γι' αυτό και κράτησε τόσο πολύ η συζήτηση. Συζητήθηκε η υποσταλέχωση, φυσικά ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, η οποία βρίσκεται στην Κομωτινή. Εκφράστηκε το αίτημα από όλους τους φορείς, τους τοπικούς, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα γραφείο στην Καβάλα. Μα είναι τραγελαφικό, το ξέρετε αυτό, κύριε Τσακίρη. Να μην το συζητήσουμε τώρα. Υπάρχει δηλαδή, η ναυαρχίδα του τουρισμού, η Θάσος, ανήκει στην περιφερειακή. Η οποία είναι στην Καβάλα και το γραφείο περιφερειακό της τουρισμού είναι στην Κομωτινή. Είναι στην Κομωτινή. Και μάλιστα τόσο υποστελεχωμένο που ο άνθρωπος. Είναι η έδρα της περιφερειακής. Και υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, να το πούμε και αυτό, ο οποίος είναι φιλότιμος, πασχίζει, προσπαθεί. Δεν γίνεται, δεν είναι μπορεί. Φιλοτιμότατος από ό,τι έχω μάθει και μπράβο του. Και εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά τον ό,τι και να κάνει, εκτός του ότι βρίσκεται μακριά από την έδρα των γεγονότων, δηλαδή να μην σκρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Καβάλα, Θάσος, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη είναι οι ευαρχίδες του τουρισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όταν η έδρα του Περιφερειακού Οργανισμού, η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού είναι στην Κομωτινή. Και δεν έχει άμεση γνώμη κάποιος ο οποίος δουλεύει εκεί και πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται χαρτιά ή οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τις υπηρεσίες τουρισμού να πηγαίνουν, έρχονται οι ίδιοι, να πως δημιουργείται ή ένα κομμάτι τέλος πάντων της γραφειοκρατίας, η οποία λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το στοιχειώδες μπορεί να αντιμετωπιστεί, τι είπε η κυρία Κουντουρά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κατάλαβε. Είναι εντοπισμένη σε γραφειοκρατικά προσκόμματα. Στο τελευταίο θα καταλήξουμε. Νομίζω ότι κατάλαβε απόλυτα και συμφώνησε και η ίδια ότι είναι πρόβλημα. Υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία στην παρούσα κατάσταση δεν μπορούν να δώσουν άμεση λύση στο ζήτημα. Είναι απόλυτα κατανοητό από όλους και από την κυρία Υπουργό ότι ένα παράρτημα, ένα γραφείο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στην Καβάλα είναι απολύτως απαραίτητο. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό δεν έχει βρεθεί ακόμα. Θέλω να πιστεύω επίσης ότι θα προσπαθήσει και με δικές μας πιέσεις, αν θέλετε, να δώσουμε λύση και σε αυτό. Σήμερα όμως δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η κατάληξη της συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα και από πλευράς της κυρίας Κουντουρά. Οι προσπάθειες όμως γίνονται και από πλευράς αντιπεριφέρειας Καβάλας, αλλά και από εμάς, και θέλω να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κύριε Τσακίρη, ανάμεσα στους πέντε πυλώνες της εθνικής τουριστικής πολιτικής, για τους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Κουντουρά στην ομιλία της στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν και αυτό της προσέλκυσης ξένων επενδυτών ικανών να κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στη χώρα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Σέντρικ, η οποία θα προβληθεί στην εκπομπή Pre-News την Δευτέρα στις 8 το βράδυ εδώ στο Σέντερ, δηλώνει ότι έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ερώτηση. Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτή την περιοχή? Δηλαδή από τους ξένους επενδυτές, φαντάζομαι ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αλάνα της Νέας Ηρακλίτσας, εκεί μόνο ένας μεγάλος επενδυτής μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πέραν της όποιας όθησης πρέπει να δοθεί στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Γι' αυτό και μπορώ να σας πω ότι πέρα από το άγχος της ενημέρωσης, της ακύρωσης της δεύτερης μέρας του προγράμματος που ανέλαβα, ήταν και η στεναχώρια μου, γιατί η Αλάνα της Ηρακλίτσας ήταν ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία περιελάμβανε το δεύτερο μέρος της επίσκεψης κυρίας Κουντουρά. Δηλαδή, είχαμε προβλέψει ότι θα πηγαίναμε με τον Δήμαρχο Παγκαίου και άλλους φυσικά τοπικούς φορείς στην Αλάνα της Ηρακλίτσας, τόσο ώστε να δει την πανέμορφη αυτή περιοχή και τοποθεσία, τόσο ώστε να προωθηθεί και στα αμέσως επόμενα επενδυτικά σχέδια, τα οποία τα οποία είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Ναι, επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν είμαι σε θέση να σας πω πού και πώς, και δεν θα ήταν ίσως και σωστό, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή που συζητάμε υπάρχουν 142 κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια στο Υπουργείο Τουρισμού, τα 137 εκ των οποίων είναι από Έλληνες επενδυτές. Αυτό το οποίο είπατε και συμφωνώ απόλυτα είναι η ανέμβρεση επενδυτών οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Όχι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχει, ας πούμε, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο οποίος έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις τόσο στην ΚΟ όσο και στην Κέρκυρα, από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν Έλληνες επενδυτές που ασχολούνται με τον τουρισμό και επενδύουν σε αυτόν.
Υπάρχουν όμως εξαιρετικά μεγάλα funds του εξωτερικού και προσωπικά επενδυτές. Πρόσφατα έχει ανακοινωθεί η επίσκεψη και η συζήτηση της κυρίας Κουντουρά με ένα μεγάλο τέτοιο επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο προέρχεται από την Αμερική και μιλάει για επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο προέρχεται κυρίως από το Las Vegas. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τέτοιο τύπο επενδύσεις, καζίνο, οτιδήποτε άλλο. Είναι σίγουρο όμως ότι μιλάμε για ξενοδοχεία. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα. Εάν υποθέσουμε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού συνεχίζονται με τα σημερινά δεδομένα της τάξης του 7 έως 10%, ρυθμοί οι οποίοι είναι διπλάσιοι από τον ανάλογο της παγκόσμιας ανάπτυξης του τουρισμού, που κινείται στο 3 με 4, θα φτάσουμε στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, και είναι πραγματικό το νούμερο, ο αριθμός των τουριστών που θα υποδεχόμαστε στην Ελλάδα να ξεπερνά τα 30 και τα 35 εκατομμύρια και να μην έχουν πού να τους βάλουν. Μα ήδη στην περιοχή, στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε αυτό τον όγκο επισκεπτών, τη εξαιρέση ίσως μόνο του νησιού της Θάσου, που έχει μία υποδομή η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι στο πνεύμα των καιρών, είναι σε θέση να υποδεχθεί αυτούς τους μεγάλους όγκους επισκεπτών. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν επενδύσεις στο νησί της Θάσου στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουν σηκωθεί 2 με 3 ξενοδοχεία τα οποία είναι αρκετών κλινών. Οπότε μπορούν να διαχειριστούν και τον τεράστιο όγκο των τουριστών, η οποία φτάνει εκεί. Μια ανάπτυξη η οποία ξεκίνησε και έβαλε σε άλλη ρόδα τον τουρισμό της Θάσου από το τέλος της δεκαετίας 80, αρχές 90. Δεν διαφωνώ με αυτό. Εκεί ήταν και λίγο προβληματική αυτή η ανάπτυξη. Είχε και τα προβληματικά της στάδια. Αλλά εάν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να υποδεχθούμε αυτόν τον όγκο των τουριστών, σήμερα μπορώ να σας πω ότι φτάνει στα 28 εκατομμύρια το 2016 και προβλέπεται να φτάσει στα 30 το 2017, εάν αυτοί οι άνθρωποι με την πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Τουρισμού έρθουν στην Ελλάδα και δεν απολαύσουν αυτά τα οποία πρέπει να απολαύσουν, δεν θα ξανάρθουν. Και όχι μόνο δεν θα ξανάρθουν, δεν θα πούν και στους φίλους και γνωστούς να μην ξανάρθουν. Ο τουρισμός έχει ένα πάρα πολύ βασικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Η μεγαλύτερη διαφήμιση για αυτό είναι το mouth to mouth, είναι το από στόμα σε στόμα, ο γνωστός στο γνωστό. Πέρα από τα όποια προωθητικά προγράμματα τα οποία προωθούνται μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Και το δεύτερο είναι το value for money, είναι το τι πληρώνεις και το τι παίρνεις για αυτό που πληρώνεις. Και ήταν μάλιστα η απάντηση, η οποία δεν ξέρω αν ικανοποίησε τους ακροατές της, που έδωσε και ο Υπουργός Τουρισμού όσον αφορά στο θέμα του ΦΠΑ για το νησί της Θάσου. Και είπε τι ακριβώς. Ότι ναι, το ΦΠΑ για τη Θάσου είναι όντως ακριβό, υψηλό. Ότι ναι, θα έπρεπε πιθανόν να εξαιρεθεί. Αλλά οι τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα, την επιλέγουν για το προϊόν της και όχι τόσο για την αξία του. Δηλαδή, μπορεί η Ισπανία, η Ιταλία ή οτιδήποτε άλλο να έχει χαμηλότερο ΦΠΑ στον τουρισμό, αλλά το προϊόν που απολαμβάνουν οι τουρίστες που την επισκέπτονται είναι κατά τη χαμηλότερης ποιότητας από αυτό το οποίο οι ίδιοι τουρίστες απολαμβάνουν στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι αποδεδειγμένο. Γι' αυτό και έχουμε και αυτά τα νούμερα ανάπτυξης, πέρα από τα όποια άλλα προβλήματα παρουσιάζονται στις χώρες οι οποίες από αυτές έχουμε κλέψει, εντός εισαγωγικών, έναν αριθμό τουριστών. Άρα, ναι στην αναδεξιακή πολιτική, ναι στην επέκταση του χρόνου, του τουριστικού χρόνου, στους 12 μήνες του χρόνου, αλλά βασική προϋπόθεση το να υπάρξουν οι υποδομές, και δεν αναφέρουμε μόνο στα ξενοδοχεία ή στις κλίνες, αναφέρουμε και στους δρόμους, αναφέρουμε και στην καθαριότητα, σε ένα πολύπλευρο θεματικό παράγοντα που επηρεάζουν άμεσα τον τουρισμό. Εκεί πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να ικανοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, είναι απόλυτα σίγουρο ότι όπως θα έρθουν, έτσι θα φύγουν. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε και να τους κρατήσουμε και να επαναλάβουν αυτές τους τις επισκέψεις. Και όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι φίλοι και οι συγγενείς τους. Την περίπτωση της διευκόλυνσης των μικρών και μεσαίων παικτών του χώρου προκειμένου να αυξήσουν την όποια τις κλίνες, την όποια δυναμική τους προκειμένου να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος αυτού του ρεύματος των επισκεπτών, τη μελετάτε? Λέξτε, και πώς, τι λέει η... Υπάρχουν δύο θέματα.
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του τουρισμού, να το πούμε έτσι, εξυπηρετούνται, θέλω να πιστεύω, μέσα από τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού τα οποία εφαρμόζονται και μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πάρει και αρκετά μεγάλη διάρκεια. Και από την εκμετάλλευση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ τα οποία βγαίνουν και νομίζω ότι τρέχουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει πρόβλημα όμως κατά το δεύτερο κομμάτι, γιατί αργούν πάρα πολύ οι εγκρίσεις. Η μικρομεσαία επιχείρηση, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ασχοληθεί και να δει προοπτικές στο θεματικό τουρισμό. Δηλαδή, στον Ιαματικό, παραδείγματος χάρη, ένα από τα κομμάτια τα οποία το Υπουργείο Τουρισμού και προσωπικά η Έλληνα Κουντουρά έδωσε λύση μετά από 40 χρόνια απραξίας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να αδειοδοτηθούν τα Ιαματικά λουτρά, γιατί θεωρούνταν ως απόβλητα κελίματα. Δόθηκε λύση νομική μέσα σε 1,5 χρόνο και αδειοδοτήθηκαν πλέον οι αιματικές πηγές στην Ελλάδα. Για να μπορέσει να γίνει εκμετάλλευση αυτών των πηγών πλέον, γύρω από αυτές θα πρέπει να στηθούν και οι μονάδες οι οποίες θα υποδεχθούν τους τουρίστες ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν να υπάρξουν τεράστιες επενδύσεις του τύπου Κώστα Ναβαρίνου ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχει προοπτικές. Ο περιπατητικός, ο θρησκευτικός, ο καταδυτικός, αυτού του τύπου. Δεν μπορώ παρά να σου ρωτήσω τι θα γίνει με τα λουτρά ελευθερών. Μα. Ακόμη ένας διαγωνισμός θα πέβει άκαρπος. Βλέπετε. Και τώρα θα πω στον πειρασμό να σας πω: είδατε πόσο δύσκολο είναι και από την θέση του κυβερνητικού αυτού που κυβερνά. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι, γιατί όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι εύκολο να λες και να κατακεραυνώνεις. Και να κατακεραυνώνεις τα λάθη, τις παραλήψεις όσων κυβερνούν. Όταν όμως είσαι από την πλευρά αυτού που κυβερνάει και καλείσαι να αντιμετωπίσεις τα σύνθετα προβλήματα της πραγματικότητας, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Λουτρά ελευθερών, τι θα γίνει? Ένας πανέμορφος τόπος, ο οποίος είχε την ατυχία να μπλεχτεί και αυτός στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Πριν από μόλις λίγα χρόνια καθορίστηκε το ιδιεκτησιακό καθεστώς, περνώντας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες από όλους όσους ανέλαβαν αυτό το έργο, και από τον κύριο Γερομάρκο και από τους διαδόχους του, φτάνοντας στον σημερινό, τον πρόεδρο της Εργοανάπτυξης πλέον, τον Αλέξανδρο τον Ιωσήφιδη, ο οποίος πιστεύω ότι ασχολείται ενεργά με το συγκεκριμένο θέμα. Τι θέλω να πω? Θα πρέπει επιτέλους να αποτινάξουμε από πάνω μας και να αναλάβουμε και το ρίσκο. Είναι εύκολο ίσως να το λέει κάποιος, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε, να προχωρήσουμε σε επενδυτικά πλάνα και προτάσεις για να μπορέσει να πάει μπροστά επιτέλους και αυτό το κομμάτι του τουρισμού που συζητάμε σήμερα. Πριν από λίγες μέρες απέβει άκαρπος ένας ακόμη διαγωνισμός. Θα πρέπει και ο Κώστας Αντωνιάδης, ο οποίος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αμυθίτα, και ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, και εγώ και όλοι όσοι τέλος πάντων ενδιαφερόμαστε για αυτόν τον τόπο, να ψάξουμε να βρούμε τρόπους, επενδυτές θα τους πούμε, επενδυτικά κεφάλαια θα τους πούμε, κάτι, σε ΔΙΤ, ένα συνδυασμό δημοσίου με ιδιώτες, φορέας διαχείρισης. Μαθαίνω ότι υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον από το Δήμο Παγκαίου για τα λουτρά ελευθερών. Θα μπαίνατε, πιστεύω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη συζήτηση. Να υπάρξει φορέας διαχείρισης για το. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργηθεί ένα σχήμα λειτουργικό με τη συμμετοχή του Δήμου? Γιατί όχι. Η Δημοφέλεια και το Πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα. Αρκεί να υπάρχει θέληση, αρκεί να βρεθούν τα χρήματα σε τελική ανάλυση. Δηλαδή δεν θα διαφωνούσα ή θα συζητούσα ευχάριστα. Τώρα, εγώ δεν έχω και καμία σχέση με το συγκεκριμένο, αλλά θα άκουγα ως ευχάριστη μία συζήτηση μεταξύ του Δήμου Παγκαίου και της Εργοανάπτυξης για την δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου σημείου. Γιατί έχει προοπτικές. Μπορούν να γίνουν και δεύτερες σκέψεις. Γιατί μέχρι τώρα ήταν η περιφέρεια προσανατολισμένη στην ανέβρεση εκείνου του επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Και τούτο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Ο επενδυτής και λογικά βάζει κάτω τα χαρτιά και τα μολύβια και λέει τι μπορώ να κάνω εκεί, πόσο θα μου κοστίσει, τι κέρδος θα μου φέρει και σε πόσο χρόνο για να κάνω την απόσβεσή μου. Έχοντας την εικόνα των λουτρών ελευθερών, νομίζω ότι το κόστος αποκατάστασης, οι περιορισμοί που υπάρχουν
και γνωρίζεται από το Δασαρχείο, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, που καλώς ή κακώς υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο, και οι κουλησιεργίες που πιθανόν να υπάρξουν λόγω αυτών των γεγονότων, είναι το πιο πιθανό σενάριο να αποτρέπουν τον οποιονδήποτε επενδυτή στο να ρίξει τα λεφτά που πρέπει για να αναδείξει το συγκεκριμένο σημείο. Από την άλλη μεριά, μόνο αν αυτός ο επενδυτής βρει ανθρώπους μέσα στον κρατικό μηχανισμό να προωθήσουν αυτή την επένδυση, μπορεί να υπάρξει ή και να υλοποιηθεί. Εάν υπάρξει όμως και η σύμπραξη μεταξύ Δήμου και έργου ανάπτυξης, προσωπικά αν με ρωτάτε θα το προτιμούσα. Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, κύριε Τσακίρη, είχατε να σας ρωτήσω αν είχατε το χρόνο μέσα σε όλο αυτό το τρελό πρόγραμμα, το πολύ πιεσμένο, να μιλήσετε λίγο με την κυρία Κουντουρά για το πώς βλέπετε και τα πράγματα μετά από την επίσκεψη εδώ. Μπορώ να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένη. Θεώρησε ότι ήταν πολύ παραγωγική η συζήτηση η οποία έγινε και είμαι σίγουρος ότι θα προωθήσει τόσο τις λύσεις στα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν, αλλά και τις ίδιες τις περιοχές ως πόλους έλξης τουριστών. Γι' αυτό και θέλω να τη φέρω και στην Καβάλα και στο Δήμο Απαγκαίου. Για να ολοκληρωθεί η επίσκεψη που διακόπηκε ευνηδίως στη μέση. Έτσι ακριβώς. Και είπε και η Δήμαρχος Καβάλας Δημήτρα Τσανάκα ότι υποσχέθηκε η κυρία Κουντουρά ότι θα ξανάρθει εκεί προς τα μέσα, τα τέλη Μαΐου, κάτι τέτοιο. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μάλιστα. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είμαστε διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Απριλίου, πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά, την ερχόμενη Δευτέρα. Στις 10.30 το πρωί στην Καβάλα θα γίνουν δύο συγκεντρώσεις. Το Εργατικοπαιδευτικό Κέντρο Καβάλας διοργανώνει τη συγκέντρωση στην πλατεία του Καπνεργάτη και το πάμε την ίδια ώρα στην κεντρική πλατεία Καβάλα, στην πλατεία Ελευθερίας ή πλατεία Φουάτ για τους παλιότερους. Μαζί μας είναι ο συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ, Γιάννης Γιαγίδης. Χαίρετε κύριε Γιαγίδη. Καλησπέρα. Κύριε Γιαγίδη, εργατική πρωτομαγιά 2017. Εργατική πρωτομαγιά στον 21ο αιώνα με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα μου πείτε εσείς από μια μαρξιστική οπτική των πραγμάτων ότι η βασική διαφορά παραμένει μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, αλλά εγώ θα αντιτείνω ότι μπορεί να έχετε δίκιο μόνο που τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τεράστιες μανιφακτούρες με το πολύ μεγάλο εργατικό προσωπικό. Υπάρχει αποσυσπήρωση, αποκέντρωση του εργατικού δυναμικού και όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο για ένα σημαντικό ζήτημα, τον συνδικαλισμό. Πόσο εύκολο είναι να κινητοποιήσεις ανθρώπους που βρίσκονται στο σπίτι τους και εργάζονται μπροστά από έναν υπολογιστή όπως αυτός? Ο συνδικαλισμός ξεκινάει, η βάση του είναι από τα προβλήματα των ίδιων των ανθρώπων. Οπότε αν θα θέλαμε να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, το ένα είναι ότι στα χρόνια της κρίσης μέτρα διαπραγμάτευση έχει φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο με ένα 25-30% ανέργους, με ανθρώπους που παίρνουν 200-300-400 ευρώ από τη μία και από την άλλη οι καμπάνες του πολέμου να χτυπάνε. Να έχουμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, να βράζει η Μεσόγειος. Άρα αν θα θέλαμε και σήμερα... Και να ξεβράζει πτώματα. Άρα αν θα θέλαμε να λέγαμε δύο σοβαρά πράγματα, θα ήταν αυτά. Και επειδή οι πρωτομαγιές από το 1886 και ύστερα αυτά που βάζανε μπροστά ήταν τα προβλήματα της κάθε εποχής, θα λέγαμε ότι αυτή η πρωτομαγιά είναι μια πρωτομαγιά που θα πρέπει μαζί με όλους τους εργάτες όλων των χωρών να αγωνιστούμε για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά. Κύριε, ακούγοντας αυτά που λέτε, θέλω να πω το εξής, ότι σκέφτηκα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω κάνει αυτή τη σκέψη, αλλά το σκέφτηκα ξανά, είναι η συνειρμή που έρχονται και ξανά έρχονται. Μιλούσατε τώρα για τους εργαζομένους των 200, 300, 400 ευρώ συχνά ανασφάλιστος ή κατά κανόνα ανασφάλιστος και σκέφτομαι ότι αυτό που φάνταζε
ως τρομακτικό σενάριο η γενιά των 700 ευρώ είναι το καλό σενάριο σήμερα. Σήμερα δηλαδή αυτός που παίρνει 700 ευρώ είναι και καλά. Έτσι, έτσι. Πού είναι στόχος. Από τη γενιά των 700 ευρώ περάσαμε στο ζητούμενο να είναι τα 700 ευρώ πια. Και αυτό είναι τρομακτικό. Το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε διαπίστωση. Τη διαπίστωση ο καθένας την κάνει στο σπίτι του. Ο καθένας στο σπίτι του ξέρει τον αγώνα που τραβάει για να πληρώσει τη θέρμανση, για να πάει φαγητό στα παιδιά του κτλ. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αυτό που πρέπει σίγουρα να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να βλέπουμε το δικό μας συμφέρον μέσα από το συμφέρον της ανάπτυξης έτσι πως ακούγεται. Τι ακούμε δηλαδή, να γίνει ανάπτυξη, να γίνουν επενδύσεις για να έχουμε... Είναι κακό να γίνει ανάπτυξη. Όχι, στη Θάσο έγινε ανάπτυξη. Θάσος βουλιάζει και δουλεύει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Και ποιος σας είπε ότι η Θάση περνάνε άσχημα. Μια χαρά περνάνε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ γι' αυτό. Δηλαδή. Ο μισθός στον επισητισμό, για παράδειγμα, γιατί εκεί είναι οι επενδύσεις στη Θάσο, είναι 18 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στη ζωή των Θασίων ή των ανθρώπων που δουλεύουν στο γιατί στη Θάσο δουλεύουν και πολλοί άνθρωποι που δεν είναι από τη Θάσο. Να το δούμε αλλιώς. Η επένδυση που έγινε στη Γεραμωτή με τη γεωθερμία. Οι γυναίκες εκεί πέρα δουλεύουν 12 ώρες. Οι τοπικοί παράγοντες εδώ πέρα μιλάνε για μια τεράστια επένδυση κτλ. Με εργόσημα. Με μεροκάματα εξευτελιστικά μικρά που δεν μπορούν να ζήσουν. Άρα το συμπέρασμα είναι ποιο, ότι οι επενδύσεις είναι κέρδη για αυτούς που τις κάνουν. Δεν είναι απαραίτητα μισθή, δικαιώματα, συντάξεις για τους εργαζόμενους. Απαραίτητα μισθή και δικαιώματα και συντάξεις δεν είναι. Ωστόσο, αν αύριο ενέσκυπτε ένα επενδυτικό κύμα και δημιουργούνταν διάφορες μονάδες ανά την χώρα, στις οποίες φυσικά θα εργάζονταν άνθρωποι, δεν θα ήταν καλό αυτό και για τους εργαζόμενους? Θα ήταν. Δηλαδή, να μπούμε στη... Δηλαδή, η κρίση είχε ως συνέπεια να φτάσει η ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη. Έχει φτάσει στο 40%, τώρα δεν είναι στο 40%, είναι κοντά στο 30% τέλος πάντων. Εάν η ανεργία σιγά σιγά μειώνεται και κατεβεί κάτω από το 20%, και δεν παίζουμε εδώ με νούμερα, θα έχει μία διαφορά. Δεν θα έχει. Ναι, επειδή εμείς... Παρά είναι αυτό που λέτε για το ύψος των μισθών, των αποδοχών και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μετρήσουμε και τι ασφαλιστικές εισφορές μπαίνουν στα ταμεία. Και πώς μπορούν αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές ή μη εισφορές να συνεχίσουν να επιβιώνουν. Ναι, απλά εμείς επειδή οι εργάτες είμαστε πολλές φορές πρακτικοί, δηλαδή δεν ξέρουμε να τα πούμε στερεά, τα βλέπουμε πρακτικά. Αυτό που λέτε, ότι αν πρέπει να γίνουν επενδύσεις και αν θα γίνουν επενδύσεις κτλ. Τι είναι η κρίση? Είναι ο ανταγωνισμός, η κόντρα που έχουν οι εργοδότες μας μεταξύ τους, γιατί κάποιοι από αυτούς θα χάσουν και κάποιοι από αυτούς θα κερδίσουν. Και τελικά τι λέτε σε εμάς? Τι λέει για παράδειγμα η κυβέρνηση με όλους αυτούς που ψηφίζουν τα μνημόνια? Να πάμε από τη μία μεριά ή από την άλλη μεριά, ώστε να κερδίσει κάποιος, να κάνει επενδύσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι εμείς θα πρέπει να πάμε με τα δικά μας συμφέροντα. Και ποια είναι τα δικά μας συμφέροντα? Τα δικά μας συμφέροντα είναι να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα δικά μας συμφέροντα είναι αύριο να έρθει το 751. Τα δικά μας συμφέροντα είναι να έχουμε δουλειά με δικαιώματα. Δεν μπορεί δηλαδή να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες πίσω από τον στόχο του οποιοδήποτε εργοδότη. Όσον αφορά τους χωριστούς γιορτασμούς, σας αρέσει αυτή η εικόνα, κύριε Γιαγίδη? Η μάνα μου έλεγε, όποιος μπλέκει με τα πίτουρα τον τρώνει κότες. Λοιπόν, είχαμε ένα επεισόδιο που θα το πω, θα απαντήσω έτσι λίγο πιο πρακτικά. Είχαμε επεισόδιο τελευταία, ένα σωματείο φάντασμα από αυτά που δεν τα ξέρει κανείς. Παίρνουν κάποιοι άνθρωποι με γραβάτες και με κουστούμια τις κάλπες και τις κυκλοφοράνε από συσκευαστήριο σε συσκευαστήριο. Μιλάω συγκεκριμένα τώρα για την Τρίτη Τετάρτη που πέρασε. Ο εργοδότης ανοίγει τις πόρτες, βάζει τους εργαζόμενους, του δίνουν το χαρτάκι μέσα,
το ρίχνει στην κάλπη και έτσι φτιάχνονται σωματεία. Αυτό είναι το εργατικό κέντρο. Το εργατικό κέντρο είναι ένας μηχανισμός που παράγει αντιπροσώπους με αυτόν τον τρόπο και στην προσπάθειά μας μάλιστα τελευταία να παρέμβουμε και να πούμε στο δικαστικό ότι αυτές δεν είναι εκλογές τώρα να έρχεται ο καθένας χωρίς ταυτότητα, χωρίς διαβατήριο, τίποτα. Ερχόταν εκεί πέρα, βεβαίωνε ο εργοδότης ότι αυτός είναι ο Γιαγκίδης, ο Γιάννης και πρέπει να ψηφίσει γιατί το λέω εγώ. Όταν παρεμβήκαμε εκεί πέρα, αυτοί οι εργατοπατέρες μαζί με τους εργοδότες, με βία και σωματική και λεκτική, μας αφαιρέσαν το συνδικαλιστικό δικαίωμα που έχουμε εκλεγμένο στο εργατικό κέντρο. Είμαι, έτσι. Να βρίσκουμε στον οποιοδήποτε εργασιακό χώρο και να βλέπω πώς εκτελούνται οι εκλογές ή τι γίνεται μέσα στον εργασιακό χώρο. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους αγώνες των εργαζομένων. Εμείς τι λέμε, ο κόσμος αυτούς πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη. Πρέπει να οργανωθεί και να πάρει την τύχη του ο ίδιος μέσα από συνελεύσεις, από διαδικασίες, από ζωντανά σωματεία και όχι από σωματεία φαντάσματα. Άρα δηλαδή δεν έχετε κοινά με αυτούς τους ανθρώπους ό,τι αφορά το συνδικαλισμό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που ψηφίσαν που πήγαν και υπογράψαν το 586. Είναι ακριβώς τη λογική που λέγαμε πριν. Γιατί τι λέγανε τότε. Να βάλουμε 586, 500 καθαρά δηλαδή. Το 586 μεικτά είναι 510 καθαρά. Να πούμε 500 ευρώ και όχι 751. Για να μην έρθουν τα χειρότερα. Αυτό είναι βαρέλι χωρίς πάτο. Η ζωή αυτό μας δείχνει. Ότι κάθε φορά που εμείς βάζουμε νερό στο κρασί μας, κάθε φορά που εμείς πηγαίνουμε πίσω από τα συμφέροντα ενός εργοδότη, εμείς πάμε ακόμα πιο κάτω. Άρα, εμείς με αυτούς τους ανθρώπους διαφωνούμε όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εντεταλμένη υπηρεσία για τα αφεντικά μας. Κύριε Γιαγκίδη, αν ήθελα να κερδίσω ένα στοίχημα, θα έβαζα μαζί σας τώρα ένα στοίχημα ότι στην εργατική πρωτομαγιά, στις δύο συγκεντρώσεις που θα γίνουν, δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και δεν θα ήταν. Δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να συκοφαντήσω ή να αποθαρρύνω τη συμμετοχή. Απλά είναι μια διαπίστωση που ξέρετε ότι θα συμβεί. Ο κόσμος δεν κατεβαίνει μαζικά σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Εσάς όλο αυτό δεν σας προβληματίζει. Μήπως κάπου φταίει και ο Χατζημπητρής, μήπως κάπου φταίει κάτι, κάνετε λάθος κι εσείς. Γιατί η κατάσταση είναι εκρηκτική. Τα προβλήματα είναι τόσο εκρηκτικά όσο τα περιγράφετε. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ο κόσμος δεν σας ακολουθεί. Αυτό το ένα είναι ότι αυτός ο συνδικαλισμός, ο εργοδοτικός που έλεγα πρωτήτερα, ο κυβερνητικός που λέγαμε πρωτήτερα, που μπαίνει δηλαδή πίσω από τα αιτήματα του εργοδότη. Να θυμίσω ότι κάποτε εδώ υπήρχαν στη Βουφουλού που βιώσαμε όλα αυτά τελευταία, λέγανε φυσικό αέριο για τον εργοδότη χωρίς φόρο, ειδικό φόρο καυσίου. Φόρο κατανάλωσης. Μπράβο, ήταν αίτημα των εργαζομένων αυτό. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι άνεργοι, είναι στον δρόμο σήμερα. Αυτά παθαίνουμε όταν είμαστε με στόχους υπέρ του εργοδότη. Αυτά παθαίνουμε, δεν μπορούμε να μαζευτούμε όταν δεν αντιστεκόμαστε σε αυτό που τα αφεντικά μαζί με άλλους κάνουν μέσα στη δουλειά μας, έρχονται για παράδειγμα και μας βάζουν να ψηφίζουμε και εμείς δεν αντιδράμε. Τώρα η Πρωτομαγιά όμως είναι και μια χαρακτηριστική μέρα που μας δίνει το μήνυμα. Κάτω από ποιες συνθήκες το 36 ήρθε στην Ελλάδα το 8ωρο. Κάτω από ποιες συνθήκες η κοινωνική ασφάλιση που σήμερα έφτασε στα επίπεδα που έφτασε κερδίθηκε. Ήτανε καλύτερες, δηλαδή οι άνθρωποι τότε είχαν περισσότερες δυνατότητες, όχι λιγότερες είχαν. Το 1886 ξεκίνησε, 50 χρόνια έκανε να φτάσει στην Ελλάδα. 50 χρόνια αργότερα όμως εμείς βρήκαμε 8ωρο. Οι συγκρούσεις ήταν ματηρές. Αυτό όμως που είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι τα ίδια προβλήματα που μας καταστρέψαν τις ζωές μας, που μας αφήσανε χωρίς δουλειά, που αφήσανε τις οικογένειές μας να μην μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες. Τώρα θέλει να μας κάνει κρέα στα κανόνια τους. Το ΝΑΤΟ δεν έχει πάει πουθενά για καλό. Το ΝΑΤΟ έχει έρθει στο Αιγαίο. Υπάρχει μέρος που να έχει πάει η στρατιωτική μηχανή και εμείς τι λέμε. Ότι... Ναι, αλλά το καλέσαμε να μας βοηθήσει για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Λέτε να μας βοηθήσει τελικά. Όχι μόνο δεν θα μας βοηθήσει, αλλά εδώ τώρα τι γίνεται. Οι πάντες λένε και συμφωνούμε όλοι ότι αυτό που γίνεται στη Συρία είναι για τους δρόμους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε. Ο Συριακός λαός, ο Τούρκικος λαός, τι έχει να κερδίσει από τους δρόμους ή από το φυσικό αέριο ή από το πετρέλαιο. Μόνο να χάσει έχει.
Και εμείς τι κάνουμε, μπαίνουμε σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, πιθανά γιατί ένα κομμάτι Ελλήνων επενδυτών που λέγαμε πριν, να το ενδιαφέρει και να βγει κερδισμένο. Και μας βάζει όλο και πιο βαθιά και μας ανεμιγνύει, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι το ΝΑΤΟ εδώ πέρα, οι Έλληνες στρατιώτες βγαίνουν με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε όλα αυτά. Τα πλοία που βομβαρδίσαν, οι 59 βόμβες που πέσανε προχθές στη Συρία, είναι δεμένα στη Σούδα. Εμείς τι λέμε, ότι η Σούδα πρέπει να σταματήσει να είναι αμερικάνικη βάση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να σταματήσει το 2% του ΑΕΠ όταν δεν έχουμε να φάμε να δίνεται για στρατιωτικές δαπάνες. Να κάνουμε στρατιωτικές δαπάνες για την ελληνική χώρα. Όχι για να επιτίθενται οι επενδυτές για να πάρουν τα πετρέλαια. Λέμε ότι πρέπει να μην αμφισβητεί κανένα στα σύνορα που ήδη υπάρχουν. Λέμε ότι θα πρέπει μέσα από αυτή την ιστορία να σταματήσουν να φτιάχνονται εθνικιστικά κινήματα. Ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα ούτε με τους Αλβανούς που ακούγεται όλο αυτό που ακούγεται αυτό το διάστημα, ούτε με τους ανθρώπους που γκρεμίστηκαν τα σπίτια τους και βγήκανε στον δρόμο. Εμείς έχουμε ίσα ίσα πολλά πράγματα αυτά που μας ενώνουν. Μάλιστα, το ΠΑΜΕ πήρε την πρωτοβουλία και φτιάξαμε μια διακήρυξη την οποία στείλαμε σε όλα τα Βαλκάνια, στα συνδικάτα και της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, όλα τα, και την οποία τη στείλαμε και σχεδόν σε όλα τα συνδικάτα της Ελλάδος, να την κάνουμε ψήφισμα για τον Πρωτομαγιά, που λέει ακριβώς αυτό, ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και μόνο η πάλη μας θα μπορεί να μας φέρει μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά. Κύριε Γιαγίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν δυο συγκεντρώσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς, το εργατικό κέντρο Καβάλας στις 10.30 του Καπιτανεργάτη, το ΠΑΜΕ 10.30 στην κεντρική πλατεία Καβάλας, δηλαδή Ελευθερίας. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Γιαγίδη, για ένα λεπτό? Για ένα λεπτό να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε στις 10.30 και θα έχει μουσικά δρόμενα στην πλατεία, ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να είναι στο δρόμο και να έρθει στη συγκέντρωση. Μάλιστα. Και οι εξοχές μπορείς να περιμένουν και μετά τις 12.30. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί και οι εξοχές και αυτές χρειάζονται. Βεβαίως, όλα χρειάζονται. Κύριε Αγίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην εκπομπή Free News και σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στην καθημερινή ροή του προγράμματος. Την επόμενη Δευτέρα, σε τούτη εδώ την ώρα, θα προβληθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Free News η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Τα ξαναλέμε λοιπόν τη Δευτέρα με τη συνέντευξη της Έλενας Κουντουρά και από την Τρίτη κανονικά με την καθημερινή ροή της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη Δευτέρα, μέχρι την επόμενη Τρίτη και γενικώς.